Γιώργο, στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου με τον Ηρακλείο, ο προπονητής είχε πει ότι ευτυχώς κερδίσαμε γιατί ήταν ένα παιχνίδι που εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά. Είχαμε περισσότερα να χάσουμε. Ισχύει το ίδιο για το δεύτερο παιχνίδι? Ναι, από την αρχή ξέραμε ότι σε αυτό το ζευγάρι εμείς είμαστε το φαβόροι. Ειδικά τώρα που έχουμε το σκορ υπέρ μας, παίζουμε στην έδρα μας. Θα πρέπει να διαχειριστούμε καλά το παιχνίδι, να είμαστε αυτοί που πρέπει ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση. Είναι ένας μεγάλος στόχος το κύπελλο, έχει τεθεί από την αρχή της περίοδου. Τι σε κάνει πιο αισιόδοξο, το σκορ του πρώτου μάτς, το ότι η ομάδα λογικά θα αντιδράσει μετά από ένα κακό παιχνίδι? Πάντα μετά από μία ήττα, νομίζω όλοι μας και ιδιαίτερα οι παίχτες περιμένουν το επόμενο παιχνίδι για να διορθώσουν την κατάσταση. Έτσι πρέπει να είναι στις μεγάλες ομάδες οι ποδοσφαιριστές και έτσι πιστεύω θα είναι και αύριο. Οπότε εμείς έχουμε και το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι και πιστεύω ότι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο.